Ανυπομονώ να τα ακούσω όλα. Να πέσει παρακαλώ γρήγορα η πρώτη μας κάρτα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας. Τι θέλετε από εμάς τέλος πάντων. Α, ξεκινάμε από το 10 προς το 1. Πάμε χαλαρή, να χαλαρή. Είναι χαλαρή. Μας θέλεις χαλαρές. Είμαι χαλαρή λέει, αλλά συνήθως με παίρνει και ύπνος μετά. Χαλαρές τι εννοείς. Να είστε χαλαρές, να είναι μάλλον χαλαρές και να απολαμβάνουν τη στιγμή. Να μην μου είναι συνέχεια στη τσίτα οι γυναίκες. Μάλιστα. Θα συμφωνήσω. Okay, εντάξει, μου, έχει ένα point αυτό. Ναι, έχει ένα... Δεν έκανα αυτό, δεν έκανε εκείνο. Άκτορα δεν μπορώ να πάμε εκεί, γιατί κοίτα πώς είμαι. Καταλαβαίνω. Όχι, αυτά δεν τα θέλουμε καθόλου. Ότι είναι τύπο απλή, με φόρμες κτλ. Ναι. Δηλαδή, να μην είμαστε γκρινιάρες, με λίγα λόγια. Και να είμαστε καλαρές. Να μην έχετε ένταση, ρε παιδί μου. Να πηγαίνουμε με τη ροή. Αυτό. Να δεχόμαστε δηλαδή. Go with the flow που λέγαμε και στο χωριό. Go with the flow. Ωραία. Παιδί μου, πας να βάλεις ένα ρούχο για να βγούμε έξω. Έτσι. Και δεν σου έχει κάτσει καλά. Δύσκολο μου είναι, θέλω να σας πω. Το ξέρω, λέμε τώρα. Έτσι. Χαλιά είμαι γενικά. Δηλαδή, ναι. Εγώ είμαι άνθρωπος της τάξης και του προγράμματος. Αν με βγάλεις από το πρόγραμμά μου, νιώθω. Ναι, να είσαι πιο χαλαρή. Ναι, ναι, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο, γιατί στην ουσία χαλάω τη δική μου βολή, ας πούμε, και ωραία ζωή. Δεν με κάτι που σιγά δεν θα πάμε εδώ, θα πάμε εκεί, δεν θα πάμε σήμερα, θα πάμε άλλο. Αν και να σου λέει, έλα πάμε, προφανώς δεν τον ενδιαφέρει. Είναι ένα δικό σου κόλλημα, για παράδειγμα, που πρέπει να το ξεπεράσεις με κάποιο τρόπο. Φαντάσου εσύ τώρα ξαφνικά να κάτσει στο σπίτι και να λες, θέλω νάτσο. Και να σου πει ο άντρας σου, όχι τώρα μωρέ, πού να τρέχω και τώρα να πάω στο σινεμά να σταφέρω να φας που σου ήρθα τώρα εσένα, άσε με εδώ, εγώ κάθομαι να κυζογράφητα. Όμως έτρεξε και τις έφερε. Γιατί είναι χαλαρός τύπος. Και στην ουρά μισή ώρα. Άλλαξε είναι χαλαρός αυτός, ευτυχώς, Παναγία μου. Πήγε με το flow, κατάλαβες. Λοιπόν, κάτι άλλο τώρα που είναι και σημείο των καιρών, παιδιά, και είναι και πάρα πολύ σημαντικό. Με όλους αυτούς τους πειρασμούς που μας έρχονται από αριστερά, από δεξιά, από social, από Instagram, από Twitter. Να πέσει λοιπόν το στοιχείο της ερευνάς μας, το νούμερο 9, τι βρίσκεται, να είναι συναισθηματικά σταθερή. Βέβαια. Δηλαδή. Δεν θέλω να πλακεύεστε με ένα σχόλιο π.χ. στο Instagram κάτω από μια φωτογραφία και να παίρνουν τα μυαλά σας αέρα και ο άλλος να αρχίζει να νιώθει ένα κλειδονισμό στη σχέση. Αυτό είναι συναισθηματική σταθερότητα. Βέβαια. Άμα εσύ... Συναισθηματική σταθερότητα ως προς εσένα, μήπως εννοείς. Ως προς... Ναι. Ναι, αλλά τι σχέση έχει το σχόλιο. Με ανεβάζει το σχόλιο. Σε ανεβάζει εσένα με το σχόλιο, αλλά αν από την άλλη κάτω αρχίζεις και απαντάς στον κάθε ένα που μπορεί και να μην τον γνωρίζεις. Α, να μην φλερτάρω, θες να πεις τότε. Αυτό εννοείς. Να είμαστε σταθερές. Το φλερτ είναι αναζωογονητικό για μένα. Ρώτα εμάς, άμα το βλέπουμε. Γιατί δεν είναι και για εσάς όμως που σας κάνουν αντίστοιχα εσάς οι γυναίκες. Είναι, αλλά δεν θέλουμε να το βλέπετε. Το να συμβαίνει είναι ωραίο. Καλά, δεν θα απαντήσω προς Θεού. Παίζει και ρόλο το πώς θα απαντήσεις. Ή ας πούμε τώρα σου κάνει κάποιος ένα σχόλιο. Ναι. Ή σου πατάει like. Σου στέλνει και 5 μηνύματα. Ναι. Και εσύ μετά μπαίνεις, ας πούμε, σε μια διαδικασία και κάθεσαι και κοιτάς το προφίλ. Α, σου φεύγει και καμιά καρδούλα, καταλάβεις. Όχι, κοιτάς ποιος εκεί μετά είναι. Έχουμε θέμα. Πέρα. Σου φεύγει η καρδούλα, καταλάβεις. Αυτό δεν είναι φλερτ. Αυτό δεν είναι φλερτ. Σου φεύγει η καρδούλα, καταλάβεις. Ξέρει αυτός γιατί τα λέει αυτά. Λοιπόν, επίσης, κάτι άλλο που θέλουμε από τις γυναίκες. Ναι. Να είναι εργατικές. Ναι. Αυτό εντάξει, μπορεί να δώσει κανείς πολλές ερμηνείες, αλλά κυρίως. Να μην είναι... Ναι, αλλά υπάρχουν και κάποιοι άλλοι άντρες που δεν θέλουν τις γυναίκες σου να δουλεύουν, τις θέλουν σπίτι και τέτοια. Αυτά είναι old fashion, είναι old school και εμείς θέλουμε ισότητα. Έτσι. Εντάξει. Όχι, θέλετε να είμαστε εμείς καλά. Δηλαδή, αν κάνουμε μια δουλειά που μας αρέσει και νιώθουμε δημιουργικές και είμαστε καλά, αυτό σας συμφέρει εσάς, γιατί είμαστε πιο ήρεμες. Δεν υπάρχει τι μας συμφέρει και τι μας βολεύει. Το σωστό είναι σωστό. Έχεις δίκιο. Θέλουμε να είναι λάθος. Στο νούμερο 7, να είναι γενναιόδωρες. Ναι. Συναισθήματά τους, εντάξει. Οπωσδήποτε. Κυρίως. Γενικότερα. Ναι. Να δίνουν, να μην κρατάνε. Γιατί γενικότερα τι να σου παίρνουν ακριβά δώρα. Δεν το παγώ, εσύ το είπες. Στις άντρες και στις γυναίκες. Αν θες να μου πάρεις κάτι ακριβά, πάρτο μου, ας πούμε. Μην είσαι τσιγκούνας αυτό. Όχι, δώσε. Βέβαια. Εγώ στον άντρα μου το έχω πάρει πολύ ωραία δώρα. Και όπως λέει η γυναίκα μου, ό,τι δίνεις παίρνεις. Δίνε, καμία που πάρεις και λιγότερα. Αλλά δίνει ρε παιδί μου, όχι, δεν μου δίνει περισσότερα από ό,τι του δίνω. Αλήθεια. Γιατί είναι τέτοιος. Μπράβο του. Τώρα κάτω, από κάτω έπρεπε να πέσει τίτλος. Μπέτι Μαγκύρα, δίνω περισσότερα από ό,τι. Ναι. Όπως κάνανε παλιά στις κοινωνικές εκπομπές. Πάμε. Να συνεχίσουμε με το νούμερο 6. Να είναι έμπιστη. Να ξέρεις ότι αυτό που θα πεις εκεί θα μείνει. Δεν θα το πεις σε όλες τις φίλες, στο κομμωτήριο, στα νύχια. Το οποίο δεν ισχύει με τίποτα, Δημήτρη μου. Σόφα. Μία που το πες, μία που το χάσαμε. Οι γυναίκες είμαστε πιο πιστές. Τα λέτε όλα. Ψέματα είναι αυτό. Δεν κρατάτε τίποτα. Ψέματα είναι αυτό. Μη μου σηκώνεις εμένα το ντοσιέ. Θα μπορούσαμε είναι ψέματα. Να την κάνουμε και λίγο πιο σουρεάλ. Σε τέτοιες φάσεις δηλαδή που έχουμε τέτοιες διαφωνίες, να πέφτουν τίτλοι Δημήτρης Μακαλιάς από την ατάκα που λέει και να γυρνάει και πλάτη. Λοιπόν, συνεχίζω γιατί ο Γιάννης έχει πάθει εδώ τρέλα. Να είναι μορφωμένη. Να μπορείς να κάνει μια συζήτηση επίπεδου. Για όλους το θέλουμε, ναι. Να έχει και εγκυκλοπαιδικές γνώσεις. Δηλαδή, να τη λέω. Να πάει στο εκατομμυριούχο να κερδίσει. Σου φέρα τον Μπούρντα. Μην μου πει τι είναι τον Μπούρντα. Δεν το πιστεύω. Λάθος παράδειγμα. Χρησιμοποιήσει. Πάμε παρακάτω. Πάμε στο επόμενο γιατί θα χάσει. Να είναι έξυπνη.
Ωραία. Και μορφωμένη και έξυπνη. Τι διάλογο, διαγώνισμα για το Χάρβαρντ θα τα γράψει. Να γελάει με τα ανέκδοτα, για παράδειγμα, ας πούμε, που λέμε που είναι έξυπνα. Καλά, μα λες κρύα, εγώ γιατί να γελάω. Λέω εγώ, να σου πω κάτι. Ναι, λες κρύα. Όχι, η Αθηνά γελάει όμως. Είναι από ευγένεια. Το κάνει για να μην σε. Από ευγένεια. Όχι, εγώ γελάω. Από ευγένεια λέει. Ματάκια μου, εγώ γελάω. Το πιάνω εγώ το χιούμορ. Είναι έξυπνη, ξέρει ότι το θέλει το γέλιο. Ξέρετε, με έχετε πληγώσει. Δεν ξέρω αν θα έρθω αύριο στην εκπομπή. Όχι, αγάπη μου, εσύ. Είσαι χιούμορ φοβερό. Σε αυτό που δεν έχετε ούτε εσύ ούτε εσύ. Ναι. Να είναι δίκαια. Μπράβο. Δικαιοσύνη. Εμείς είμαστε εμείς δίκαιοι άνθρωποι. Είμαστε. Δεν γελάτε με τα αστεία μου. Νευρίασα. Πάμε στο νούμερο 2 τώρα γιατί θα το πω πιο γρήγορα. Θα γελάω παραπάνω την επόμενη φορά. Αξιόπιστη. Είναι αξιόπιστη. Τι είναι μοντέλο. Αυτό για πες τώρα, πώς θα εξηγείς εσύ. Να βγάζει μια αξιοπιστία, ρε παιδί μου, σε αυτό που σου λέει. Πώς τη βγάζω εγώ την αξιοπιστία, δώσ' μου ένα παράδειγμα. Ναι. Να καταλάβουμε να τι θέλετε. Εμπιστεύω, να λες κάτι, να το γνωρίζεις καλά. Να το γνωρίζεις τέτοιες. Καλά και αυτό που θα λες, αυτό να γίνεται. Έχει. Μην λες άλλα τα... και άλλα γίνονται, καταλαβες. Να μην μου λες άσπρο. Να είναι και... έτσι δηλαδή. Ναι. Δημήτρη, σήμερα θα πάμε βόλτα. Μπράβο. Για παράδειγμα. Αν το αναλάβεις. Αχ, τώρα δεν μπορώ, βαριέμαι. Μία, δύο, τρεις, σταματάς να είσαι αξιόπιστη. Ναι, έχει λογική αυτό. Για τη βόλτα. Μάλιστα. Ένα παράδειγμα. Τώρα πέρα... Ναι, εντάξει. Ναι, εντάξει, το πήρα κάτι έτσι πολύ απαλό, ρε παιδί μου. Τώρα τι ήθελες, να το κάνω πιο. Πες ότι κάτι άκουσες, ρε παιδί μου, και λες, ξέρω εγώ. Πάμε και στο τελευταίο να ερεμήσουν πάνω στο κοντρόλ. Λες, ξέρω εγώ, Μίλτος χώρισε. Να ισχύει, μην είναι κάτι. Βόμβα, έτσι το πες. Και το νούμερο ένα, λοιπόν, είναι το πιο σημαντικό. Μη μου είναι παγόβουνο, να είναι θερμή. Α, νούμερο ένα το βάλατε, τη θερμότητα. Είδες, εμείς ασχοληθήκαμε αρκετά με το ερωτικό σεξουαλικό κομμάτι, ενώ εσείς δεν τα θέλετε αυτά.